Χώρο τιμής απέδωσε ο Δήμος Δρομολαξάς με νεούς στον ήρωα της τραγωδίας του Μαρή, αξιωματικό της ΕΜΑΚ, Αδάμο Αδάμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε την πρωτοβουλία για μετονομασία της Οδού Δημοκρατίας σε Οδό Αδάμου Αδάμου. Η τελετή μετονομασίας πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ιωνά Νικολάου. Η ευθύνη και το χρέος μας απέναντι στις οικογένειες των ηρωμαρτύρων και την κυπριακή κοινωνία είναι μεγάλη. Και γι' αυτό να είστε βέβαιοι, θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε οργανωμένα, να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα και να υλοποιούμε έργα τα οποία διασφαλίζουν την ασφάλεια του τόπου. Η υπόσχεσή μας είναι ότι θα πράττουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην θρηνήσουμε ποτέ ξανά τον άδικο χαμόν τέκνων της πατρίδας μας. Η επιλογή της Οδού για την μετονομασία της σε Οδό Αδάμου Αδάμου δεν ήταν τυχαία, καθώς ήταν η γειτονιά στην οποία μεγάλωσε, έπαιξε και έκανε τους πρώτους του φίλους ο ήρωας αξιωματικός της ΕΜΑΚ. Ο Αδάμος έφυγε. Έφυγε εν ώρα καθήκοντος, τιμώντας τη στολή που φορούσε και με αίσθηση αυτοθυσίας και αυταπάρνησης έπραξε στο ακέραιο το καθήκον του, περνώντας και αυτός στην ενιότητα. Εμείς στην πυροσβεστική υπηρεσία νιώθουμε υπερηφάνεια και τιμή γιατί τον είχαμε στις τάξεις μας, όπως άλλωστε και τα άλλα πέντε παλικάρια που τόσο άδικα χάσαμε. Εκτός από τις πολλές αναμνήσεις, στην οδό είναι πλέον χαραγμένο και το όνομά του. Συγκινημένοι παρέστησαν στην τελετή οι στενοί συγγενείς του. Άνθρωπος με ήθος, συνετός, ευγενικός, καταξιωμένος οικογενειάρχης, επαγγελματίας, αγαπητός από συγγενείς, φίλους και συναδέρφους. Πατέρας ο οποίος προσπαθούσε να αξιοποιήσει την κάθε στιγμή με τα παιδιά του, διότι ο ίδιος στερήθηκε την πατρική αγάπη και προστασία από πολύ μικρή ηλικία. Ο Αδάμος Αδάμου ήταν 35 ετών, πυροσβέστης της ειδικής ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών όταν συνέβη η έκρηξη στην ναυτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης το 2011. Άφησε πίσω τη σύζυγό του Κούλα και τα δύο τους αγόρια, τον Άγγελο και τον Γιώργο, που είναι σήμερα 11 και 8 ετών.